Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου» θα μιλήσουμε σήμερα για τα ζητήματα της ακοής και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την βαρικοία, για τα ακουστικά βαρικοίας, τι πρέπει να κάνουμε για την πρόληψη και για την βελτίωση ουσιαστικά της καλύτερης ακοής μας και για την αντιμετώπιση βέβαια. Κοντά μας είναι εκλεκτή προσκεκλημένη. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Ροδούλα Χαρισοπούλου, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας συστημάτων ακοής. Είναι μαζί μας, όπως επίσης μαζί μας είναι και ο κύριος Μιχάλης Ιπλικτσόγλου, ο οποίος είναι ακοπροθετιστής, τεχνικός ακουστικών. Καλώς ήρθατε λοιπόν, παιδιά, σήμερα στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου», για να μιλήσουμε για τα ακουστικά, για να μιλήσουμε γενικά για ζητήματα ακοής, αλλά και να δώσουμε και μεγαλύτερη βάση και έμφαση στο θέμα των ακουστικών βαρικοίας, να πούμε τα είδη τους, πόσο καινούργια και μοντέρνα ακουστικά υπάρχουν και όλα αυτά. Θα αρχίσω με την κυρία Χαρισοπούλου, για να μας πει λίγο έτσι κάποια στοιχεία σε σχέση με την απώλεια της ακοής. Και θα ήθελα να τη ρωτήσω λοιπόν, γιατί πρέπει να αντιμετωπίζετε, κατά τη γνώμη σας, κυρία Χαρισοπούλου, η απώλεια της ακοής? Για πάρα πολλούς λόγους πρέπει να αντιμετωπίζετε. Έτσι. Καταρχήν, γιατί είναι ένα πρόβλημα υγείας. Όπως όλα τα προβλήματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς. Επίσης, οι επιπτώσεις της μη αντιμετώπισης του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για παιδική βαρικοία, το να μην το αντιμετωπίσουμε έχει πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες. Στην ανάπτυξη του λόγου, στην ψυχοκινητική του, στην ομιλία, σαφώς σε πολύ πιο βαθιά θέματα του ίδιου του παιδιού. Όταν μιλάμε για έναν μεγαλύτερης ηλικίας, έχει να κάνει με την απομόνωση, την κατάθλιψη που μπορεί να νιώσει εξαιτίας αυτού του προβλήματος, της αποξένωσης και γενικότερα, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και θέμα ασφάλειας κάποια πράγματα. Δηλαδή, το να μην ακούς στον δρόμο όταν βγαίνεις ή ένα τηλέφωνο ή οτιδήποτε έχει να κάνει με ό,τι αφορά την ακοή, τέλος πάντων. Ναι. Και φυσικά ασφάλεια όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, που εκεί φυσικά είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα και απαραίτητο, αλλά και για τους νέους ανθρώπους, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους. Για να πούμε δηλαδή ότι και οι νέοι άνθρωποι δυστυχώς έχουν προβλήματα με την ακοή τους και οπωσδήποτε χρειάζεται να εφαρμόσουν κάποια ή ακουστικά ή οτιδήποτε άλλο θα πούμε σήμερα, προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς για να βελτιώσουν την ακοή τους. Γιατί και για αυτούς είναι θέμα ασφάλειας οπωσδήποτε. Αλλά φυσικά για τους ηλικιωμένους, για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, πολύ περισσότερο. Αυτό που είπατε, ότι περνάνε το δρόμο απέναντι, δεν ακούνε τα αυτοκίνητα, στο σπίτι μόνοι τους για την ασφάλειά τους. Και αυτονομία ταυτόχρονα. Και ασφάλεια και αυτονομία. Φυσικά. Δηλαδή να μπορείς να αυτοεξυπηρετήσεις, να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε μόνος σου. Ακούς, συμμετέχεις. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να είναι αυτόνομος ένας άνθρωπος ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος ζει μόνος του. Και άρα λοιπόν, αν αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς είναι μεγάλο, αλλά λύνεται όπως θα δούμε τώρα, τότε θα νιώσει και μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτός φυσικά και οι συγγενείς του όμως. Και έτσι, του, βέβαια, νιώθουν και αυτή μεγαλύτερη ασφάλεια από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μόνος του, ή ακόμα και ζευγάρι να είναι ηλικιωμένων, έχει λύσει το πρόβλημα της ακοής. Έτσι λοιπόν, άρα λοιπόν η αντιμετώπιση της ακοής, της απώλειας της ακοής είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι θέμα υγείας, όπως είπατε πολύ σωστά. Και δημιουργεί διάφορα θέματα. Και με άλλες παθήσεις, είπαμε. Συσχετίζεται και με άλλες παθήσεις. Όπως ναι, προαναφερθήκαμε, βέβαια. Ναι, φυσικά, είναι θέμα υγείας. Και αφορά όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, αρχίζουμε από τα παιδιά και αφορά επίσης και τις ηλικίες. Και τις δηλαδή από 40, 50, όλες τις ηλικίες ουσιαστικά, περισσότερο τους ηλικιωμένους. Τώρα, είναι ένα θέμα, η απώλεια της ακοής είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα, όπως είπατε, δημιουργεί απομόνωση, δημιουργεί ανασφάλεια, δημιουργεί κατάθλιψη. Άρα λοιπόν, με την καλύτερη ακοή, όλα αυτά αντιμετωπίζονται. Κύριε Ιπλικτσόγλου, να μιλήσουμε λίγο για τα ακουστικά βαρικοίας.
να μας πείτε, είστε και παράλληλα τεχνικός ακουστικών βαρικοείας, να μας πείτε λοιπόν για τα ακουστικά βαρικοείας και για τις συσκευές ενίσχυσης της ακοής, να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά πρώτα-πρώτα. Ναι. Πρώτον, έχουν βγει πολλοί μύθοι για τα ακουστικά βαρικοείας. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι είναι μεγάλα, ογκώδης, πολλά παραμύθια, ναι, να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εξαρτάται φυσικά από την απώλεια ακοής του καθένα. Mm-hmm. Ποια έχουν βγει αυτά που λέμε τα νάνο ακουστικά, mm-hmm, ή ψήρες, mm-hmm, τα οποία είναι πολύ μικρά. Ναι. Μπαίνουν μέσα στο αυτί, ούτε καν φαίνονται ότι φοράει κάποιος, ναι, ακουστικό βαρικοείας. Ναι. Φυσικά παίζει ρόλο ο βαθμός απώλειας ακοής. Mm-hmm. Τα σύγχρονα ακουστικά συνδέονται με διάφορα εξαρτήματα, με Bluetooth κατευθείαν, με την τηλεόραση, με το ραδιόφωνο ή με κάποια hands-free, δηλαδή μιλάς στο τηλέφωνο χωρίς να έχεις έξτρα συσκευές. Μπορείς να, όπως φοράμε εμείς αυτή τη στιγμή τα ακουστικά, ναι, ναι, μπορούσαμε να μιλήσουμε, ένας βαρύκος μπορούσε να μιλήσει τώρα, να σας άκουγε από τα ακουστικά βαρυκοείας του. Αλήθεια. Όπου ήταν συνδεμένα. Ναι, ναι, κατευθείαν. Τέλεια. Λοιπόν. Κύριε Πλικτσόγλου, να σας ρωτήσω κάτι σε αυτή την τώρα. Είπατε ότι τα ακουστικά πλέον έχουν γίνει μικροσκοπικά, δεν είναι εμφανή, δεν είναι ογκώδη. Παίζει ρόλο το μέγεθος του ακουστικού σε σχέση με το βαθμό της απώλειας της ακοής? Ναι, ναι. Μια μικρή, μεσαία και μικρή και μεσαία απώλεια ακοής αντιμετωπίζεται με τα μικρά αυτά ακουστικά. Τώρα, όταν έχουμε μεγάλη απώλεια ακοής που φτάνει την κόφωση, μετά πάμε σε ένα ακουστικό αναγκαστικά πίσω από τα αυτή. Ναι. Αλλά και πάλι δεν είναι αυτά τα παλιά τα ακουστικά που... Τα πολύ μεγάλα, ναι. Λέγαμε φορούσε ο παππούς μας και ήταν, ας πούμε, άλλο ένα αυτή, να το πω ναι, έτσι. Ναι, ναι, ήταν πολύ μεγάλα και φαινόταν. Ήταν Τώρα πάλι μιλάμε σε βαθμό κόφωσης, εντάξει. Ναι, και ναι, πάλι ναι, υπάρχει αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση αντιμετώπιση, όταν έχουμε πάρα πολύ υψηλό βαθμό απώλειας της ακοής μας, φτάνοντας ακόμα και στην κόφωση, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με ακουστικά τα οποία είναι προσεγμένα. Να μας πείτε λίγο και για τα ενισχυτικά της ακοής. Ακουστικά υπάρχουν, θα μιλήσουμε και για τα είδη των ακουστικών, έτσι περισσότερο, γιατί ακουστικά λίγο πολύ όλοι τώρα χρησιμοποιούμε στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Τώρα φυσικά εμείς αναφερόμαστε στο πρόβλημα της βαρικοείας και στις έλλειψη και στην απώλεια της ακοής. Εκτός λοιπόν από αυτά τα σύγχρονα ακουστικά, κύριε Πλιτσόγλου, υπάρχουν και παράλληλα και αυτά οι συσκευές ενισχυτικής ακοής, ενίσχυσης ακοής, πώς ονομάζονται. Και θέλω να μας πείτε γι' αυτό, γιατί μεγάλοι άνθρωποι, χωρίς να γνωρίζουν, πάνε και αγοράζουν αυτές τις συσκευές με αποτέλεσμα να μην βοηθούνται καθόλου, έτσι, και να ουσιαστικά τα χρήματά τους να τα πετάνε στην προκειμένη περίπτωση, γιατί κρατάει πάρα πολύ λίγο χρόνο. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Ναι, είναι πολύ δελαστικό που κάνουν 20, 30 και 50 ευρώ αυτά που λέτε οι ενισχυτές ακοής και πουλούνται σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά είδη. Ναι. Φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με ακουστικά βαρικοείας. Πρώτον, δεν λέγονται ακουστικά βαρικοείας. Απαγορεύεται να λέγονται έτσι. Λέγονται αλλά έτσι τα προωθούν κάποιοι αυτά. Σαν ακουστικά, ως ακουστικά τα προωθούν αυτές τις συσκευές ενίσχυσης ακοής. Δυστυχώς. Απαγορεύεται. Έχει κάνει και παλιά, νομίζω, ο Σύλλογος κάποιες ενέργειες ακουπροθετιστών. Αυτά θεωρούνται ενισχυτές ακοής. Έτσι, έτσι διαφημίζονται. Έτσι πρέπει να διαφημίζονται. Και δεν είναι για κάποιον βαρικό. Είναι για κάποιον που ακούει, που πράγματι μπορεί να πάει σε ένα θέατρο, να κάθεται που λέμε στην τελευταία θέση και να, ακούει, να φορέσει ένα τέτοιο για να ακούσει. Αλλά και πάλι δεν συνιστάται να φορέσει κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνει κακό στην ακοή. Μάλιστα. Να μας πει τώρα η κυρία Χαρισοπούλου, αν γενικά είναι ακριβά τα ακουστικά... Θέλω μόνο να προσθέσετε κάτι. Ναι, ναι. Τα ακουστικά βαρικοείς είναι εξατομικευμένα. Δηλαδή, πέρα ότι θα πάρουμε μέτρα και θα γίνουν καλουπάκι για το ίδιο το αυτή. Ναι. Ρυθμίζονται με τη βαρικοεία και την απώλεια. Δηλαδή, σε ποια συχνότητα υπάρχει απώλεια, έτσι. Είναι ένας εξατομικευμένος μικρός υπολογιστής μέσα στο αυτή μας. Ο ενισχυτής ακοής είναι απλά ένα μεγάφωνο. Δεν κάνει σε όλους αυτό που σας είπα και πριν. Είναι αναλόγως στη βαρικοεία. Δεν είναι το παίρνω, κάνει σε μένα, κάνει στη Ροδούλα, κάνει σε εσάς.
Α, είναι πολύ εξομοιωμένο αυτό. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, ότι αυτοί οι συσκευές ενίσχυσης της ακοής δεν είναι εξατομικευμένοι, άσχετα αν πολλούνται για όλους, έτσι, δεν είναι εξατομικευμένοι. Ναι. Όπως είπατε, το ακουστικό δεν είναι, όπως είπε και η κυρία Χαρισοπούλου, δεν είναι μια απλή συσκευή, αλλά εφαρμόζεται ανάλογα με το άτομο, την ακοή του, το βαθμό της απώλειας. Ναι, όλα αυτά που είπατε είναι εγκέφαλος ουσιαστικά του αυτιού, πολύ χαρακτηριστικά και δεν σωστά το είπατε αυτό. Δεν είναι πιστοποιημένο αυτό. Α, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ναι, πολύ μεγάλο. Ναι. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι όταν παίρνει κάποιος ένα ακουστικό βαρικοϊάς, ναι, τον δίνει κάποια επιδότηση οπή, όπως στα γυαλιά, ναι, έτσι είναι και στα ακουστικά. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση η επιδότηση με τους ενισχυτές ακοής. Μάλιστα. Ενώ τα κέντρα ακοής που υπάρχουν είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΗ και συνδεδεμένοι με τον ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Κυρία Χαρισοπούλου, να μας πείτε τώρα για τα ακουστικά, τα φθηνά ακουστικά και τα ακριβά ακουστικά, να κάνουμε έτσι μία διαβάθμιση και να τα χωρίσουμε αυτά, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο, αν γενικά τα ακουστικά είναι ακριβά, αν υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ακουστικών και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες μας, βέβαια. Όπως λέει και ο σοφός λαός μας, ό,τι δίνεις παίρνεις, ναι, στην προκειμένη. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ωστόσο ότι ένα φθηνό ακουστικό δεν μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψει ένα ποσοστό απώλειας που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Ναι. Ωστόσο, όσο πιο ακριβό ένα ακουστικό, σημαίνει ότι έχει μέσα του μια τεχνολογία ένα κλικ παραπάνω, για να το πω λίγο πιο. Ναι, ναι, ναι. Καλά το λέτε. Τώρα πλέον τα κανάλια, όσο λέμε, όταν είναι πολυκάναλο ένα ακουστικό, σημαίνει ότι έχει καλύτερο επεξεργαστή ήχου, πιο καθαρό ήχο θα δώσει, περισσότερα μικρόφωνα, πολλές άλλες έξτρα, ας πούμε, ναι, συσκευές, μετά έχει Bluetooth που συνδέονται ασύρματα. Άρα ουσιαστικά αυτό πληρώνει και ο χρήστης. Ναι, αλλά κυρία, την επιπλέον τεχνολογία. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή τώρα... Όχι, γι' αυτό, ναι, λέω ότι... Ότι είναι ανάλογα με την απώλεια ακοής και τη βαρικοία, το βαθμό βαρικοίας δηλαδή του καθενός, αλλά και το τι θέλει, τι κοινωνικές, ας το πούμε, υποχρεώσεις. Φυσικά. Και το επάγγελμα παίζει ρόλο. Το επάγγελμα, δηλαδή... και τη ηλικία του. Δηλαδή ένα παιδί δεν θα το δώσεις ένα φθηνό ακουστικό που απλά είναι του καλύπτει τη βαρικοία του, αλλά θα του δώσεις και άλλα έξτρα και οτιδήποτε άλλο θα μπορέσει να έχει πιο καθαρό ήχο, πιο... Οπωσδήποτε. Να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στο σχολικό περιβάλλον του. Οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαβαθμίσεις οπωσδήποτε στα είδη των ακουστικών και όπως πολύ σωστά είπατε και πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι όπως και αναφέρατε έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε σχέση με τον ήχο τους και με την καλή ας πούμε ακοή τους. Έτσι δεν είναι? Πιστεύω δηλαδή ότι τα νέα άτομα όταν έχουν ένα πρόβλημα με την απώλεια της ακοής τους, αυτοί θέλουν ό,τι καλύτερο και θέλουν φυσικά να αισθάνονται ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και ότι ακούν πάρα πολύ καλά και ότι έτσι επικοινωνούν με το περιβάλλον τους, με την οικογένειά τους και με όλους αυτούς. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό νομίζω πως έχουν γίνει πολλές, ας πούμε υπάρχουν εξειδικευμένα έτσι, ακουστικά υψηλής τεχνολογίας. Υψηλής τεχνολογίας και κάθε 6 μήνες περίπου βγαίνει και κάτι καινούργιο. Και αλήθεια, κάτι παραπάνω. Τόσο σύντομα. Όπως τα κινητά, όπως τα ηλεκτρονικά, που υπολογιστές που κάθε 6 μήνες υπάρχει μια αναβάθμιση και εξέλιξη. Έτσι και τα ακουστικά δεν μένουν εκεί. Ξοδεύουν εκατομμύρια οι πολυεθνικές εταιρείες για να εξελίξουν, για να φτάσουν όσο μπορούν στο 100% της φυσιολογικής ακοής. Ναι, και αυτό είναι πολύ καλό. Να μειωθούν την αποκλία. Ναι. Αυτό είναι η προσπάθειά τους. Ναι. Κάπως να μειωθούν λίγο την επεξεργασία που μπορεί να έχει ένας ανθρώπινος κοχλίας. Ναι, γιατί πραγματικά το πρόβλημα της βαρικοίας συγκεκριμένα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα υγείας. Αφορά πολύ κόσμο, εκατομμύρια κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να μέσω της
υψηλής τεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας και επενδύουν οι εταιρείες φυσικά να ικανοποιήσουν τέλος πάντων τον κόσμο ως προς το θέμα του ζητήματος της ακοής τους. Και πολύ περισσότερο και στα πολύ μικρά παιδιά, γιατί από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και από βρέφη, νομίζω γίνεται εφαρμογή. Έτσι δεν είναι, κύριε Πλιτσόγλου? Έτσι είναι. Από πολύ μικρά παιδάκια βάζουν ακουστικό, γιατί και βάζουν και καλά ακουστικά, τα έχουμε ξαναπεί. Mm-hmm. Και φοράνε πάντα δύο ακουστικά, το έχουμε ξαναπεί και αυτό. Ναι, πρέπει βέβαια να φοράνε δύο ακουστικά, για να εξοικειώνουν τα παιδιά με τους ήχους της ζωής, της φύσης. Φυσικά, να τα ακούνε όλα. Ναι. Θα δείξουμε και κάποια πολύ ωραία βιντεάκια, τα οποία παρουσιάζουν έτσι όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Και πραγματικά δείχνουν την ευαισθησία του κόσμου πάνω στα θέματα αυτά. Κύριε Πλιτσόγλου, τι θα λέγατε εσείς τώρα για τα ακουστικά βαρικοεία σε σχέση με το αν είναι ακριβά, αν είναι φθηνά? Ποια είναι και η δικιά σας γνώμη, μπορείτε και εσείς να μας πείτε. Και τι προτιμάει ο κόσμος, αν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, ας πούμε, δεν έχουν τόσο μεγάλες απαιτήσεις ίσως σε σχέση με τα ακουστικά τους, όπως οι νέοι? Το καλό είναι ότι βλέπω τον τελευταίο καιρό θέλουν δύο ακουστικά, που είναι σημαντικό. Όπως τους λέω πολλές φορές, προτιμώ να πάρεις δύο φτηνά ακουστικά, φτηνά. Ναι, με λιγότερα κανάλια, οικονομικά, ας πούμε. Ναι. Οικονομικά, μπράβο. Ναι, ναι. Από το να πάρεις ένα με το τελευταίας τεχνολογίας, για να μπορούμε να ακούμε και από τα δύο αυτιά, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε από πού έρχεται ο ήχος. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό τα δύο ακουστικά και το ένα ακουστικό. Ναι. Άρα λοιπόν εσείς προτείνετε, ιδιαίτερα στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, αντί να πάρουν ένα ακριβό ακουστικό, το οποίο έχει περισσότερες, ας πούμε, προεκτάσεις, κανάλια, αυτά, όπως το είπατε αυτά, να πάρουν δύο ακουστικά που να ακούνε και από τα δύο αυτιά, γιατί αυτό τους δίνει περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη ακοή σε αυτούς συγκεκριμένους. Ναι, καταλαβαίνουν από πού έρχεται ο συγκεκριμένος θόρυβος, αλλιώς ακούνε μονοφωνικά, μόνο από τη μια μεριά. Ναι. Βέβαια, σε αυτό προϋπόθεση είναι να υπάρχει βαρικοεία και στα δύο. Ναι, να είναι αυτοτερόπλευρη. Είναι και αυτό. Όχι, καλά λέτε. Ναι. Ότι δεν βάζουμε το ακουστικό έτσι προκειμένου για να ακούμε, να κάνουμε ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει φυσικά. Ναι, αυτό γίνεται μετά βέβαια από την, από την επίσκεψη στον γιατρό, ναι, από το ακόγραμμα και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του ακουστικού. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό που έχουν και στα δύο αυτιά πρόβλημα, ναι, αλλά κάνουν εφαρμογή μόνο στο ένα ακουστικό, ας πούμε. Ναι, αλλά καταλαβαίνω τώρα, κύριε Πλιτσόγλου, ότι μετά το ακόγραμμα ή με το ακόγραμμα έρχεται ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα με την απώλεια της ακοής του σε εσάς μετά και γίνεται επίσκεψη σε εσάς. Για πέστε μου λίγο, πώς είναι η διαδικασία? Αφού έχει πάει στον γιατρό του και έχει κάνει το ακουόγραμμα, τότε με το ακουόγραμμα έρχεται σε εμάς. Mm-hmm. Και τότε εμείς του κάνουμε εφαρμογή ένα ακουστικό για να μπορέσει να καταλάβει πώς είναι να φοράς ένα ακουστικό βαρικοείας. Mm-hmm. Κάνουμε κάποια ρύθμιση για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε όσο μπορούμε στο 100%, αλλά το 100% είναι πάντα στην τελική εφαρμογή, γιατί όπως είπε και πριν η Ροδούλα, πρέπει πάντα να κάνουμε εκμαγείο. Mm-hmm. Δεν είναι απλά το βάζω, γεια σου, φεύγω. Ακριβώς. Αυτό εννοώ και εγώ. Ότι δεν είναι απλή υπόθεση εφαρμογή του ακουστικού. Φυσικά. Θέλει, είναι ολόκληρη επιστήμη. Γι' αυτό και υπάρχει και η ειδικότητα του ακοπροφητιστή, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Παίρνουμε τα μέτρα ακριβώς στον ακουστικό πόρο, λοιπόν, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ακριβώς το καλούπι που θα μπει μέσα στο αυτί. Δεν μπαίνει σε άλλο αυτί, δεν δανείζεται. Και μετά παράλληλα ρυθμίζουμε και το ακουστικό με αναλόγως τη βαρικοεία που έχει. Φυσικά, είναι εξατομικευμένο. Κυρία Χαριζοπούλη, θέλετε να προσθέσετε τώρα κάτι σε σχέση με αυτά που λέει ο κ. Πλιτσόγλου? Ναι, για απλά πείτε. Να πω ότι επίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση από την άποψη ότι έρχομαι, παίρνω το ακουστικό και δεν σε ξαναβλέπω. Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να το τονίσω. Ναι, πέστε το, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πρέπει να γίνουν κάποιες συνεδρίες, έτσι ώστε να μπορέσει και ο ίδιος ο χρήστης να μας βοηθήσει, αλλά και εμείς να τον βοηθήσουμε με τις ρυθμίσεις. Γιατί όπως ξέρετε τα ψηφιακά ακουστικά ρυθμίζονται μέσω υπολογιστή. Τα ρυθμίζουμε και παίρνουν τη ρύθμιση, τα φοράει ο ασθενής το αυτή, το ακουστικό τέλος πάντων, και μέσω αυτού είναι όλη η ρύθμιση και η διαδικασία. Άρα μπορεί να έρθει μία φορά, μπορεί να έχει και δεύτερη φορά. Επίσης, μπορεί να έρθει μετά από 2-3 χρόνια και να μου πει: το θέλω λίγο πιο δυνατό. Δεν σημαίνει ότι άπαξ και πήρε ένα ακουστικό
αυτό είναι, δεν θα ξαναέρθω στο κέντρο. Είναι κάθε 6 μήνες έναν επανέλεγχο. Ένα επανέλεγχο, νομίζω. Πώς πάμε να κάνουμε τα δόντια μας σε ένα καθαρισμό. Φυσικά, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό είναι, βοηθάει και στην καλύτερη έτσι, ποιότητα της ζωής του, αν τυχόν και έχει κάποιο πρόβλημα. Με την αγορά του ακουστικού το έχεις πληρώσει. Δηλαδή, οι επαναρρυθμίσεις και όλα αυτά, από εκεί που έχεις πάρει το ακουστικό. Από το κέντρο ακούεις. Ναι, μπράβο. Είναι δωρεάν. Τουλάχιστον στα δικά μας. Ναι, εσείς τώρα, μια και λέμε, συγγνώμη, για κέντρο ακοής, έχετε ένα χώρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Οδό Παπαναστασίου, ένα στην Κατερίνη, και επίσης κάνετε και κάτι καινούριο τώρα, γιατί θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Πείτε το κι αυτό για να το μάθουμε. Και πείτε, τι κάνετε, κάποια άλλη δραστηριότητα. Θα ανοίγουμε ένα καινούριο κέντρο ακοής στο κέντρο, στην Εγνατία. Α, ωραία. Είναι ένα ωραίο μαγαζί, θα γίνει σε πολύ σύγχρονο έτσι. Άρα θα είστε και στο κέντρο τώρα, δηλαδή, της πόλης. Θα είμαστε και κέντρο. Από αρχές του 2021, ευελπιστούμε ήδη, ας πούμε, έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και αρχές του 2021 θα είμαστε Εγνατίας 75, είναι ισόγειο. Ωραία. Εύκολα προσβάσιμο. Κοντά στη στάση του μετρό Αγία Σοφία. Ωραία, λοιπόν, με μέλλον θα το φτιάξετε. Μπράβο. Ωραία, ευχόμαστε λοιπόν όλα να πάνε καλές, είστε πολύ δραστήριοι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, να μιλήσουμε λίγο για τα καινούργια ακουστικά, να μιλήσουμε επίσης και για τις εμβοές, που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την αντιμετώπιση τους, παρόλο που δεν θεραπεύονται, γνωρίζουμε ουσιαστικά οι εμβοές, και να πούμε για ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, παιδιά, σε σχέση με τα ακουστικά, γιατί έχουμε να πούμε και νεότερα δεδομένα. Άρα, λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.